αγαπάει. Την αγαπάς την τηλεόραση. Μα την αγαπώ, είναι η ζωή μου. Σου αρέσουν αυτά που βλέπεις, ας πούμε, ή όχι? Άμα κάνω επιλογή, δηλαδή άμα κάνω. Τι βλέπεις, δηλαδή πες μας, τι σ' αρέσει την τηλεόραση. Τι σ' αρέσει. Βλέπω τα κλεμμένα όνειρα, παιδιά. Δηλαδή τρελαίνομαι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα δω. Διαφορετικά θα τα γράψω, θα τα δω κάποια άλλη στιγμή. Έχει τελειώσει και η δραματική σχολή. Επίσης, βλέπω πάρα πολύ δελτία ειδήσεων. Βλέπω πολύ πολιτικά. Δηλαδή, ήμουν πολύ πολιτικοποιημένη, Γιώργο. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Σε όλη μου τη ζωή. Επειδή και στην οικογένειά μου υπήρχε ο διχασμός. Δηλαδή, μισή ήταν από δε, μισή ήταν από δε. Μισή αριστερή, δηλαδή. Κατάλαβες, ναι. Λοιπόν, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πολιτική. Mm-hmm. Βλέπω σύριαλ στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά βασικά τώρα, επειδή δεν θα το πω γιατί με φιλοξενούμε και το ξέρετε. Όχι, μην πεις για μας κοστό σε κόμμα. Αλλά γενικά, όχι. Ναι, εντάξει, πιο πολύ σε όλη μου τη ζωή έβλεπα περισσότερο Μέγκα. Διότι έχει και τη σοβαρότητα. Έχει όμως και τη χάρη. Δεν έχει τη μουντίλα που έχει, ας πούμε, ένα κρατικό. Αυτό. Άρα όταν οι άνθρωποι του Μέγκα ήρθαν και σου πρότειναν τώρα να κάνεις έτσι την παρουσίαση του προγράμματος αυτού του επαιτειακού που κάναμε, φαντάζομαι το δέχτηκες με μεγάλη χαρά. Μα το δε, παιδιά, καταρχήν δεν μπορούσε. Ήταν έκπληξη για σένα αυτή η πρόταση, ας πούμε, έτσι. Φοβερή, εντάξει. Για όλους ήταν έκπληξη. Και για εσάς ήταν. Ναι. Δηλαδή για όλο τον κόσμο ήταν αυτό έκπληξη. Φοβερά μυαλά. Γνώρισα δηλαδή μια ομάδα που δεν έχω ξανασυναντήσει, ειλικρινά το λέω. Αυτό το. Οι νόες αυτοί, αυτά τα μυαλά δηλαδή τα φοβερά. Προεξάρχοντος του κυρίου Βαλαντάση, ο οποίος και με πήρε στο τηλέφωνο. Φοβερή φωνή. Εγώ, άμα ακούω ωραία φωνή, ενδίδω γενικά. Με ρώτησε, είναι ωραίος. όχι, φωνή. έχω μεγάλη ευαισθησία γενικά στις φωνές. Και μου είπα, το φοβήθηκα λίγο. Γιατί δεν ήξερα πώς θα βγω πια μετά από τόσα χρόνια, μωρέ Φέη. Τι εννοείς, τι φοβήθηκες. Είχες ανασφάλεια για την εικόνα σου, δηλαδή. Μα ο χρόνος σου έχει βρεθεί πολύ καλά. Πολύ καλά. Ρε παιδί μου, δεν είσαι 20 χρονών, Ρεκέλη. Αλλά είσαι μια χαρά όμως, αυτό λέμε. Εντάξει, το φοβήθηκα η αλήθεια. Είναι όταν τον πρώτο είδα δεν μου άρεσε. Α, ναι. Δεν μου άρεσα εγώ. Αλλά μου είπαν όλοι ότι και μετά εντάξει, με συνήθισε. Εξωτερικά ή ο τρόπος παρουσίασης? Εξωτερικά, αγάπη μου, ο τρόπος παρουσίασης είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Εντάξει, εννοείται. Αυτό το ξέρει, άλλη μόνο δηλαδή. Καλλιεργήσαμε τη φωνή μας, καλλιεργήσαμε την άρθρωση, δεν είχα από αυτή την άποψη, αλλά Γιώργο νόμιζε ότι πια, λέω, εκείνο το κορίτσι, εκείνο το κορίτσι. Εσύ έχεις σπουδάσει εκτός από ηθοποιός και δημοσιογραφία. Ναι. Ρε παιδί μου, θεωρώ ότι οι λίγοι άνθρωποι που κάνατε τότε τηλεόραση, γιατί ήταν μόνο το ΕΡΤ με ένα-δύο κανάλια, ας πούμε. Αγάπη μου, το κορίτσι που αγάπησα. Φέση κορδά. Συγγνώμη, Γιώργο. Κάντε και ταινία, ωραίο είναι. Το κορίτσι που αγάπησα. Το κορίτσι που αγάπησα. Λοιπόν, οι άνθρωποι τότε που κάνατε τηλεόραση, ήσασταν.